Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε επίκαιρα λοιπόν ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, παραχώροντας, όπως είπαμε, συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους 5 μέσων μαζικής ενημέρωσης από τη Θράκη και τη Μακεδονία. Παρούσα φυσικά στη συνέντευξη τύπου ήταν και η Δέλτα Τηλεόραση με τον Διευθυντή Ειδήσεων Σταύρο Αποστολίδη, ο οποίος και ρώτησε τον κύριο Βενιζέλο για την υπόθεση του Άκη Τσοχαντζόπουλου και κατά πόσο αυτή δηλαδή θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Δεν απέρριψε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Μακεδονίας Θράκης, σημειώνοντας ότι οι πολίτες επιθυμούν ευρύτερες κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο αφελής της υπόθεσης. Ο λαός θέλει συνεργασίες ευρύτερες προοδευτικές. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι έχει εγκλωβιστεί στην αυτοδυναμία και θέτει αφελή ζητήματα. Δεν είπα ποτέ ότι απατάσω με την Πρωθυπουργία. Δεν το θέτω όπως ο κύριος Σαμαράς ότι μου χρωστάει ο τόπος. Πρωθυπουργία πρόσθεσε χαρακτηριστικό τέλος. Επιπλέον αναγνώρισε ότι αρκετοί πολίτες θα οδηγηθούν στις κάλπες με αίσθημα οργής, ωστόσο σημείωσε ότι δεν πρέπει η διάθεση τιμωρίας του πολιτικού συστήματος να οδηγήσει σε αυτοτιμωρία της πατρίδας. Παρούσα σε συνέντευξη τύπου ήταν και η Δέλτα Τηλεόραση Θράκης με τον Διευθυντή Ειδήσεων Σταύρο Αποστολίδη, ο οποίος και ρώτησε τον κύριο Βενιζέλο για την υπόθεση του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Ο κύριος Αποστολίδης Σταύρος από τη Δέλτα TV Εύρου. Προτιμούσαμε προφανώς, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε με θέματα γενικότερης πολιτικής πραγματικότητας και επικαιρότητας. Βασικό θέμα, ειδικότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτές τις ημέρες, είναι η υπόθεση του Τσοχαντζόπουλου. Εκτιμάται πως θα υπάρξει επίπτωση ή θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα η υπόθεση του Τσοχαντζόπουλου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά του ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλαδή το φρόνημα των πολιτών, τον επηρεάζουν διάφορα πράγματα. Δεν θα έπρεπε να επηρεάσει. Η υπόθεση αυτή θα έπρεπε να επηρεάσει προς μια κατεύθυνση θετική, γιατί με μεγάλη καθυστέρηση έχουμε μια σε βάθος διερεύνηση μιας υπόθεσης εξαιρετικά δυσάρεστης, ενοχλητικής ηθικά, και για μας είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλα αυτά τα στοιχεία επί των οποίων βασίστηκε η δικαιοσύνη προέκυψαν μέσα από την δουλειά της Εξεταστικής Επιτροπής που το ΠΑΣΟΚ συγκρότησε με δική του πρωτοβουλία το 2011. Μάλιστα με πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής τον Μάρκο τον Πόλαρη, έναν βουλευτή εκ Μακεδονίας, υφυπουργό τώρα, και χαιρόμαστε γιατί έστω και αργά η Βουλή με την έρευνά της συνέβαλε στην αποσαφήνιση μιας υπόθεσης η οποία ενοχλεί βαθιά τον Έλληνα πολίτη. Και μας ντροπιάζει αυτή η κατάσταση ως πολιτικό σύστημα. Βεβαίως το θετικό είναι ότι η παράταξη έχει αποκόψει από το σώμα της τον κύριο Τσοχαντζόπουλο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ανήκει στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό της προσωπικής ποινικής ευθύνης από την πολιτική ευθύνη που έχουν κόμματα και κυβερνήσεις. Όμως ο κύριος Βενιζέλος απάντησε και σε ερωτήσεις που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας έμφαση στην υπόθεση της ανάπτυξης με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, λέγοντας τι είναι διατεθειμένο να κάνει το ΠΑΣΟΚ για την ουσιαστική αντιμετώπιση της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Θράκης και της Μακεδονίας, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ σήκωσε μόνο του ένα δυσανάλογο βάρος, ενώ τόνισε ότι η πρόταση του κόμματος για ανάπτυξη είναι ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και συμφωνημένη με την Τρόικα. Ο κύριος Βενιζέλος δέχτηκε και ερωτήσεις που αφορούσαν στα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η περιφέρεια και απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, όπως η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και η ηλεκτρομετανάστευση, θέματα τα οποία έθεσαν η Δέλτα Τηλεόραση Θράκης και ο Σταύρος Αποστολίδης. Και επειδή σας άκουσα προηγουμένως με χαρά να λέτε πως δεν σας αρέσουν τα λόγια για, όταν μιλάνε κάποιοι πολιτικοί για ανάπτυξη. Άκουσα ωστόσο τον κύριο Σαμαρά, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να παίρνει μια αρρητή θέση για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται να αξιοποιήσει τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Ξέρετε, στη Θράκη έχουμε σχεδόν τα πάντα. Έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε χρυσό, έχουμε υδρογονάνθρακες, έχουμε ζεόλιθο. Τι σκέφτεστε να κάνετε ως προς αυτό, πόσο μάλλον όταν έχω μπροστά μου και ένα τμήμα της ομιλίας σας στην Σύνοδο, στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, που λέτε το εξής: στήριξη των τοπικών κοινωνιών που χωρίς να υποστέλουν καμία περιβαλλοντική ή κοινωνική ευαισθησία, πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε αναπτυξιακά σχέδια που πραγματοποιούνται, που δίνουν δουλειά, που δίνουν προστιθέμενη αξία. Αυτό καταρχάς
Νομίζω ότι το προσυπογράφεται, έτσι δεν είναι. Γιατί οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες, αλλά πρέπει και να βοηθούν την εφαρμογή λύσεων οι οποίες είναι αναπτυξιακές. Δίνουν δουλειά μέσω επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Για τον ορυκτό πλούτο, ξέρετε, δεν είχε γίνει δυστυχώς πολλά χρόνια τίποτα. Τώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια γίναν πολλά. Έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά ο κύριος Μανιάτης στο Υπουργείο και έτσι έχουμε έρευνες για τους υδρογονάτες.